Κύπρε, πάλι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα του Πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια ομάδα 2017-18 Απόλλωνα. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Παρακολουθήσατε στενά το φετινό πρωτάθλημα. Ως υπεύθυνος της διοργάνωσης του πρωταθλήματος με τροχοκάθισμα, θέλω να συγχαρώ και τις τέσσερις ομάδες οι οποίες συμμετείχαν. Για μας σε αυτόν το διαγωνισμό δεν υπάρχουν ηττημένοι, υπάρχουν μόνο νικητές. Για μας είναι νικητές όλες οι ομάδες. Φυσικά να συγχαρούμε τον Απόλλωνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό μόνο κέρδος παίρνουμε. Βλέπετε αυτά τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, με πόσο πάθος, πόσο ένταση διεκδικούν τη ζωή. Εμείς μέσα από αυτό το πρωτάθλημα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με τη διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος, να σταθούμε δίπλα από αυτά τα άτομα, γιατί αυτά τα άτομα είναι αγωνιστές της ζωής, πρέπει να στηρίξουμε. Να έρθει περισσότερο κόσμο στα γήπεδα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να βγάλουμε περισσότερο ανθρώπινο χαρακτήρα που το χρειαζόμαστε στις μέρες μας αυτών πάρα πολύ. Να συγχαρώ και πάλι τον Απόλλωνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να συγχαρώ όμως και τις Team Rollers που η Λευκοσία, η οποία ήταν άξιος αντίπαλος και το πρωτάθλημα κρίθηκε στο καλάθι. Να συγχαρώ επίσης την ομάδα του Ήφαιστου και καθώς την ομάδα του Παφίου-Σπάφου, οι οποίοι αγωνίστηκαν και χωρίς να υπάρχουν οι άλλες ομάδες δεν μπορεί να υπάρξει νικητής. Άρα, εάν σήμερα ο Απόλλωνας είναι πρωταθλητής, οφείλεται και στον ανταγωνισμό και στον διαγωνισμό των υπολείπων ομάδων. Άρα, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες.